Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ξανά μαζί στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Θέμη Συμβουλόπουλο. Μετά από μια μικρή παύση δύο καθημερινών εκπομπών, είμαστε ξανά εδώ πίσω από τα μικρόφωνα για να στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας να σχολιάσουμε αυτά που δεν σχολιάσαμε, εν πάση περιπτώσει, όλο το προηγούμενο διάστημα και τα πολύ νέα και πρόσφατα συμβάματα που βγαίνουν στην σημερινή επικαιρότητα, τα οποία χρήζουν έτσι μιας πιο ειδικής αντιμετώπισης, γιατί πραγματικά, εντάξει, ότι μας εκπλήσει κάθε φορά η κατάσταση στο πόσο μπορεί να ξεφύγει και στο πόσο επιθετική είναι πλέον η πολιτική αυτού του καθεστώτος σε κάθε επίπεδο, οριζόντια και καθέτος, οριζοντίως και καθέτος, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο βουλευτή εκεί πίσω από τα έδρανα. Νομίζω ότι όποιος νοήμων άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, πώς το λένε, όποιος νοήμων άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και θα πούμε με τι ακριβώς υπάρχει σήμερα στο προσκήνιο άξιο σχολιασμού. Απλά πριν από όλα αυτά να κάνω μια αναφορά, αφού καλωσορίσω και τον Δημήτρη Καζάκη εδώ δίπλα, να κάνω μια αναφορά για την εκδήλωση, τη συγκέντρωση που είχαμε την Κυριακή στις 13 Ιουνίου στο Αθηναίων Πολιτεία, μια εκδήλωση η οποία είχε αναγγελθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και αφορά την συμμαχία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, και ήταν μια πρώτη επιχείρηση δημόσιας πλέον εκδήλωσης μετά το τέλος του lockdown και των καραντινών. Βέβαια, βλέπετε, μας εδέησε ο κύριος Μητσοτάκης να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε. Προσωρινά. Προσωρινά, ναι, βεβαίως, προσωρινά. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη, κατά τη γνώμη μου, καθώς και ο ίδιος παραβρέθηκα στην Αθηναίων Πολιτεία. Ο κόσμος είχε συμμετοχή. Το μικρόφωνο μετά από την... ο λόγος δηλαδή μετά από την παρουσίαση αυτής της ιδρυτικής διακήρυξης αρχών που αφορά τη συμμαχία στο ευρύτερο της πεδίο, τοποθετήθηκε στο κοινό και στον κόσμο από τον Δημήτρη το Σπάθα, ο οποίος ήταν και ο βασικός συντάκτης της. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς φίλους να τοποθετηθούν, να εκφράσουν τη δική τους γνώμη, τη δική τους ματιά σε αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται. Μόνο θετικά μπορώ να πω ότι ήταν τα μηνύματα. Και βέβαια είχαμε και μία, από όσο μπορώ να δω, ότι είχαμε και μία μεγάλη τηλεθέαση, η οποία συνεχίζει να αυξάνει, από το YouTube, καθώς η εκδήλωση αυτή μεταδιδόταν απευθείας και βέβαια μπορεί οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει και σε δεύτερο, τρίτο χρόνο πλέον από τα μέσα της Συμμαχίας και το YouTube του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, Δημήτρη, ένα σχόλιο για την χθεσινή εκδήλωση και να περάσουμε στα καυτά ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα. Ήταν μια προσπάθεια η οποία συνέχιζεται, δεν είναι τωρινή, ας πούμε, κτλ. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, που έχει να κάνει δηλαδή ακριβώς με τη συνάντηση όλων εκείνων των κινημάτων, δυνάμεων και προσωπικότητων, ας πούμε, που συμμετέχουν ή που δίνουν το δικό τους αγώνα από το δικό τους μετερίζει, με το δικό τους τρόπο. Και ακριβώς μπαίνει το ζήτημα το πώς ακριβώς θα μπορούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, να έχουμε πολλαπλασιαστική ισχύ, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα της ιστορίας. Δεν τελειώνει σε αυτό. Ήδη μέσα στη βδομάδα θα συγκροτηθεί η διευρυμένη γραμματεία αυτής της πρωτοβουλίας, και με άλλα κινήματα που έχουν ήδη προσχωρήσει και προσωπικότητες που έχουν προσχωρήσει στην όλη προσπάθεια. Και βεβαίως και σήμερα ακόμη είχαμε ακόμη περισσότερες δυνάμεις οι οποίες μας προσέγγισαν
και μας προσεγγίζουν προκειμένου να συμμετάσχουν στην όλη προσπάθεια. Αυτό φάνηκε και χτες και εγώ έτσι εξεπλάγει λίγο, γιατί πήραν το μικρόφωνο και τοποθετήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί μέχρι τώρα ως, όχι μόνο ως πρόσωπα, αλλά ως και ως συλλογικότητες δηλαδή, έτσι, οι οποίοι έθεσαν τις δυνάμεις τους, έθεσαν τις δυνάμεις τους στην πρωτοβουλία αυτή ανερυθρίαστα, πώς να το πω, δηλαδή. Και χωρίς, πώς να το πούμε, προϋποθέσεις, όρους. Όχι, εντάξει, οι προϋποθέσεις ήταν δεδομένες. Με την έννοια ότι ο καθένας συμμετέχει με τη δική του ταυτότητα, δεν αυτοκαταργείται ή ούτε αυτοκαταλύεται, ούτε προσχωρεί στον άλλον, ούτε γίνεται συνιστός σε κανενός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με ισοτιμία και σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του καθενός. Και εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι παρά την προσπάθεια, το trolling που υπέστη όλη η προσπάθεια, από διάφορες μεριές, λοιπόν, οφείλουμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Ο καθένας που συμμετέχει, και εμείς ακριβώς γι' αυτό συμμετέχουμε και σε αυτήν την ιστορία, διατηρούμε την αυτοτέλειά μας και τη δυνατότητά μας να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο, με τη δική μας ευαισθησία και τη δική μας οπτική. Αυτό για μένα είναι καθοριστικό στο ζήτημα της μιας συνεργασίας. Διότι διαφορετικά δεν έχει συνεργασία, έχει διαδικασία υποτέλειας του ενός στον άλλον. Ή, πώς το λένε, δια της βίας αφομοίωση. Στο όνομα του... Γιατί υπήρξαν, δυστυχώς, υπήρξαν και δυνάμεις οι οποίες πορευτήκαμε μαζί και στις εκλογές του 19 και μετά, οι οποίες, πώς να το πούμε, θεώρησαν... δεν είναι αυτό. Θεώρησαν ότι το... 5 και στο χέρι παρά 10 γιγαπτέρι είναι καλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι. Εμείς δεν πάμε με τη λογική του να εισπράξουμε ούτε να ξεπουληθούμε στον οποιονδήποτε προκειμένου να εξασφαλίσουμε μία έδρα από όπου εκ του ασφαλούς να το παίζουμε πολιτικάντες. Με συγχωρείς, αυτή δεν είναι η δική μας επιλογή. Δεν υπήρξε ποτέ η δική μας επιλογή. Ποτέ, ποτέ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, θα δυσαρεστήσουμε όλους εκείνους τους κοψοχέριδες που τόσα χρόνια ψηφίζουν τον έναν μετά τον άλλον, τους απατεώνες που τους εξαπατούν και τους πουλάνε και τους αγοράζουν, και μετά κατόπιν εορτής συνεχίζουν το ίδιο πράγμα να μας λένε γιατί δεν ξεπουλιόμαστε κι εμείς. Και προφανώς, επειδή δεν ξεπουλιόμαστε, θέλουμε να μείνουμε εκεί κολλημένοι στο 1% ή στο 0,5% ή στο 0,1% κτλ. Γιατί δεν ξεπουλιόμαστε. Ναι, υπάρχει και αυτό που λέγεται προσωπική εντυμότητα. Βεβαίως. Δεν ξεπουλιέται η προσωπική εντυμότητα. Και εδώ είναι ένα θέμα. Δεν ανήκουμε, η κοινωνικοποίηση και η πολιτικοποίηση δεν έχει καμία σχέση με τη βλακική αγέλη που έλεγε ο Μακαρίτης ο Λεμπέσης για τους βλάκες σε το σύγχρονο βίο. Με συγχωρείς, αυτοί που πηγαίνουν στις εκλογές στην κάλπη και ψηφίζουν εν γνώση τους αυτούς που τους ξεπουλάνε γιατί οι άλλοι είναι καταδικασμένοι να μην μπουν, ή ανήκουν σε αυτό που έλεγε ο Λεμπέσης πολύ χαριτωμένα, βλακική αγέλη. Ναι. Με συγχωρείτε, εγώ δεν υπήρξα ποτέ μέλος βλακικής αγέλης και δεν πρόκειται να γίνω ποτέ μέλος. Δυστυχώς είναι ένα πολύ συχνό σπορ πλέον τα πολλά χρόνια τελευταία στην Ελλάδα, αυτό το φαινόμενο. Ειδικά της ψήφου και πριν την κάλπη. Ναι. Πάνε με τη λογική, κανένα πρόβλημα. Όποιος θέλει να γίνει για μια ακόμη φορά κόψε. Εγώ αυτό που λέω, ότι αυτοί που στήριξαν ή που βρέθηκαν δίπλα στο ΕΠΑΜ, ένα πράγμα που βεβαίως μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα και ο αγώνας τους και να μην έχει δώσει τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν. Βεβαίως, ναι. Αλλά έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να μας το αρπάξει κανείς. Δεν είμαστε κοψοχέριδες. Καλά, ξαναπες το. Δεν είμαστε κοψοχέριδες. Το ότι ο κοψοχέρης, πώς θα το πούμε, η κολοβή Αλεπού, όλες τις κολοβές τις βλέπει, λογικό είναι να μας πλησιάζουν και εμάς και να μας λένε γιατί δεν κόβεται και εσείς την ουρά, για να έχουμε την αίσθηση ότι όλοι πουλημένοι είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, για να δικαιωθεί το γνωστό ισοπεδωτικό ρητό του βλακός, όλοι οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, έχουμε κάνει τις επιλογές μας, και αν βεβαίως η πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορεί να αποδεχτεί τη λογική ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεπουλιούνται
στο όνομα ούτε του κοινωνικής έδρας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν ξεπουλάνε αυτά που πιστεύουν, για αυτά για τα οποία παλεύουν και όλα αυτά πράγματα, δεν σημαίνει ότι, πώς θα το πούμε, είμαστε κάτι περίεργα όντα, ξέρω εγώ, με κέρατα και ουρά. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας κοιταχτούν περισσότερο στον καθρέφτη τους να δουν αυτή την περίφημη μορφή με τα κέρατα και την ουρά και το λίγο μελαμψό έως πολύ μελαμψό δέρμα. Ναι. Λοιπόν, οι δαιμονικές παραστάσεις ανήκουν στο μυαλό τους. Έχει σημασία ο τρόπος. Γιατί εγώ έτσι ξέρω από την ιστορία ότι γίνεται. Οι λίγοι, εκείνοι που πραγματικά κάνουν την απαρχή και μένουν όρθιοι σε όλη τη διαδικασία, προκειμένου να μπορούν οι πολλοί τουλάχιστον να προσδιορίζουν με την αναφορά τους τι είναι το δίκαιο και τι το σωστό. Ναι, ναι, είναι εάν ο καταλήτης, εκλείψει αυτό το πράγμα εξορισμού, πηγαίνουμε σε ολοκαύτωμα. Ναι. Γι' αυτό και ο Ρουσό το έλεγε, αλλά και το επαναλαμβάνανε πάρα πολύ, μέχρι και οι δικοί μας επαναστάτες, της δικής μας παλιγενεσίας, ας πούμε, άνθρωποι. Δεν είναι η μάζα, η όλη η πλειοψηφία που κάνει τη διαφορά, αλλά εκείνοι που αγωνίζονται πάντα για την ελευθερία. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είναι και ο καταλήτης. Πολλές φορές συμβαίνει να είναι ο καταλήτης και αυτό είναι και το ζητούμενο στη συμμαχία και την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Έτσι. Ναι. Έτσι. Εγώ απλά λοιπόν, να προσθέσω. Έτσι κάπως χαρακτήριζαν για παράδειγμα και εκείνο το δασκαλάκο στην Θεσσαλία, τον Αντίπα. Έτσι, αυτό το και μάλιστα με την ευκαιρία της τρομακτικής πολιτισμικής καθυστέρησης των χωριών της Θεσσαλίας και των Κολύγων, οι παπάδες και οι διάφοροι άλλοι στην υπηρεσία των αρχόντων λέγανε απίστευτες ιστορίες για αυτό το δασκαλάκο, ο οποίος πήγαινε μοναχός του ή με μια μικρή παρέα ανθρώπων, δικών του από χωριό σε χωριό, προσπαθώντας να διαφωτίσει, να δώσει δυνατότητες, να καταλάβει ο κόσμος στον βαθμό που μπορεί να καταλάβει. Και τελικά βρήκε το θάνατό του, λίγος πολύ γνωστό το πώς έχει γίνει αυτό. Αυτό που λέγανε είναι ουσιαστικά ότι είναι ένας γραφικός, ηλίθιος, τρελός, αν δεν είναι βεβαίως εκπρόσωπος του Σατανά. Όποτε δηλαδή δεν ήταν εκπρόσωπος του Σατανά και κάποιας μπήχειας, βαθύτερης αίρεσης, η οποία απειλούσε το δύσμυρο, το χωρικό που τον είχαν καταδικάσει στην άγνοια και στο σκοταδισμό. Λοιπόν, δολοφονήθηκε, αλλά το δικό του δίδαγμα φάνηκε λίγα χρόνια αργότερα στο Κιλιλέρ και βέβαια γέννησε ένα από τα πρώτα ταξικά κόμματα στην Ελλάδα που εξέφρασε πραγματικά την αγροτιά, που ήταν το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας. Βεβαίως. Βεβαίως και καλά κάνεις και κάνεις την αναφορά, γιατί είναι και πολύ, οι ομοιότητες είναι εξαιρετικές με την σημερινή περίοδο. Πάντως θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να προσθέσω ότι για τη χθεσινή εκδήλωση, ότι επειδή ακριβώς δόθηκε και το μικρόφωνο σε ανθρώπους οι οποίοι το ζήτησαν οι ίδιοι να τοποθετηθούν. Κάνε την εκδήλωση όπως γίνεται πάντα. Να μιλήσουν, ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να ακούστηκαν και πράγματα τα οποία να μην είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, να ξεφεύγουν από κάποια τέλος πάντων. Δεν καθορίσει και το πλαίσιο της πρωτοβουλίας όταν είναι ανοιχτή στο. Ακριβώς. Να ξεφεύγουν από κάποια. Ναι, να ξεφεύγουν τέλος πάντων. Ή θα κάνουμε αυτό που κάνει ο κύριος Λαφαζάνης, ας πούμε. Θα φτιάξουμε γραφείο πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Ακριβώς. Και θα παραδίδουμε εκ των προτέρων αυτά που θέλουμε να πούμε για να πάρουμε τη βούλα από την καθοδήγηση. Ακριβώς. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ναι, επειδή δεν το λοιπόν κάνουν και τους λαφαζάνες μόνο, το κάνουν και από τα δεξιά. Τα διάφορα όποιος το κάνει, Δημήτρη μου, όποιος το κάνει. Εγώ απλά θέλω να πω ότι επειδή μπορεί να ακούστηκαν κάποια πράγματα που να μην είναι μέσα στην λελογισμένη ανάλυση που μπορεί κάποιος να κάνει για αυτές τις ιστορίες που ζούμε όλα, σε όλο το εύρος. Ωραία, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει και θέλει, καταθέτει εν πάση περιπτώσει τον εαυτό του τον ίδιο ή την άποψή του ή είναι συμμετοχικός, έχει το δικαίωμα να πει το οτιδήποτε ακόμα και αν δεν έχει δίκιο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και ακόμα αν οποιοδήποτε μπορεί να πει για αυτόν ότι είναι ψεκασμένος, εντάξει δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα ή χίλια δυο. Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο με αυτές τις λογικές, γιατί νομίζω ότι δεν οδηγούν πουθενά. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα με έναν τρόπο. Έχει δείχνει και το πόσο πραγματικά έχουμε σοβαρές κοινωνικές και δημοκρατικές ευαισθησίες. Με συγχωρείτε. Το θέμα δεν είναι να διαφωνείς με κάποιον και μάλιστα να σου φαίνονται και πράγματα τα οποία είναι
εκτός πραγματικότητας. Είναι να καταλαβαίνεις πίσω από αυτά που λέει ή αυτά ή οι καταστάσεις, οι συνθήκες εκείνες που τον έχουν οδηγήσει να ερμηνεύει φαινόμενα και καταστάσεις με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, αυτό έτσι. Είναι η διαφορά του ανθρώπου εκείνου που κατανοεί και όχι απλά ανέχεται, αλλά συνδιαλέγεται με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικές αφετηρίες και αντιλήψεις και διαφορετικές και σαν απόψεις. Αν ναι. θέλετε, από εκείνον που ο δογματισμός του οδηγεί στον ολοκληρωτισμό της μίας και μόνης αλήθειας. Ναι. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ ξέρω ότι η σύγχρονη επιστήμη, η σύγχρονη λογική, ο ορθός λόγος, δεν υπάρχει σύγχρονα ορθός λόγος, λέω στην νεότερη ιστορία, γεννήθηκε από τους αλχημιστές και τους μάγους. Ναι. Έτσι, επίσημα από τους αλχημιστές και τους μάγους. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς που δώσανε τη μάχη για να μπορέσουν να προσγειώσουν την ανθρώπινη σκέψη ή να την απελευθερώσουν από τη θρησκοληψία, ήταν αλχημιστές όπως θεωρούσαν τον εαυτό τους και μάγοι. Η μαγεία ήταν το ιδιαίτερο γνώρισμα μιας εποχής, της εποχής, προετοίμαζε ή γεννούσε ή πήγε να γεννήσει τον ορθό λόγο. Είναι σημαντικό αυτό που λες τώρα. Έτσι. Δεν ήταν αυτό που τους κρεμάγαμε και τους καίγαμε όπως βλέπει, όπως τώρα η βλακική αγέλη μαθαίνει στα πανεπιστήμια και στις ηλικιότητες που διαβάζει. Ναι. Γι' αυτό και διώχτηκαν με μεγάλη αγριότητα από τους εκπροσώπους του Μεσαίωνα. Βεβαίως, γιατί αν δεν ήταν επικίνδυνοι για το σύστημα της εποχής, να το πούμε έτσι. Ένας από τους μεγαλύτερους μάγους που ακόμη και σήμερα στα ιατρικά εγχειρίδια, τα επίσημα δηλαδή, από αυτά που πλασάρονται στην ιατρική για τη βλακική αγγέλη των πτυχιούχων της ιατρικής, είναι ο Παράκελσος, που θεωρείται ακόμη και σήμερα μάγος. Χαρακτηρίζεται ναι. μάγος. Και δεν είναι χαρακτηρίζεται, ο ίδιος χαρακτηριζόταν αλχημιστής και μάγος, ακριβώς επειδή ήθελε να ανατρέψει τη δογματική ασφάλεια της θρησκοληψίας της εποχής του. Ναι. Της ακαδημαϊκής θρησκοληψίας της εποχής του. Έπρεπε να τα σπάσει αυτά τα πράγματα. Και τι κάνανε, όπως ακριβώς ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς μας ποιητές, που δεν το ξέρουν φυσικά τα σημερινά τα παιδιά, στο τέλος του 19ου αιώνα. Για τον Παλαμά. Για τον Παλαμά. Αυτό χαρακτηριζόταν ως μαλλιαρός. Μπορείτε με μεγάλη άνεση να με χαρακτηρίζετε μαλλιαρό. Υπερασπιζόμενος τη γλώσσα του λαού. Τη δημοτική είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο ίδιος αυτό χαρακτηριζόταν μαλλιαρός, παρά το γεγονός ότι ήταν μια προσβλητική, ηρωνική προσβλητική της εποχής που του ακαδημαϊκού λόγιου γλωσσικού ιδιώματος που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωντανή γλώσσα του λαού. Ναι, ναι, θεωρείται τότε ο άξεστος, ο παρακατιανός κτλ. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι σαν να έλεγε ο Παλαμάς, εγώ είμαι ο παρακατιανός, παιδιά. Το δέχομαι και μ' αρέσει κιόλας και το υποστηρίζω. Τρομάζω κάθε φορά που μια ακραία τοποθέτηση ενός απλού ανθρώπου, όχι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοπιμότητες ή κρύβουν σκοπιμότητες ή εκφράζουν σκοπιμότητες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για απλούς ανθρώπους. Για ανθρώπους δηλαδή που είναι έντιμοι και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους και πέφτουν στην παγίδα του απόλυτου μυστικισμού. Ναι, ναι. Λοιπόν, τρομάζω από αυτούς που με την ευκολία με τους οποίους την αντίδραση πετάνε στην άκρη, ναι, ναι. χωρίς να σκεφτούν τι είναι εκείνο που τους οδήγησε. Ναι, ναι. Μήπως εσύ και η λογική σου, μήπως η λογική σου είναι τόσο τρωτή που δεν τους επιτρέπει να ερμηνεύσουν συνολικά και με ικανοποίηση του δικού τους ψυχισμού τα φαινόμενα που βλέπουν γύρω τους και τα βιώνουν. Βεβαίως. Έτσι αντί είναι, να γιατί... μπουν σε έναν αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή στο να κάνουν μια πιο αυτοκριτική εργαμότο. Έτσι. Διολυσταίνουμε σε λογικές ολοκληρωτισμού, κυριολεκτικά ολοκληρωτισμού. Ναι, απόρριψης. Ναι, γιατί αυτό είναι ο ολοκληρωτισμός. Να μην έχεις το δικαίωμα να διατυπώσεις την άποψή σου, γιατί κάποιος άλλος τη θεωρεί ανήκουστη. Ναι, ναι.
Αυτό εμένα χθες λίγο με πείραξε, γιατί είχαμε μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν με τον τρόπο που αυτό, έτσι, που αναγκάζονται να μπουν σε μονοπάτια τα οποία δεν τα επιθυμούν μόνοι τους. Σε όλα τα φαινόμενα υπάρχει διαφορά και πρέπει να τα ψάχνουμε σε βάθος. Η συνωμοσιολογία της εξουσίας είναι μορφή επιβολής εξουσιαστικών δομών στη συνείδηση και στην κοινωνία. Η συνωμοσιολογία όμως των κάτω, των απλών πολιτών, είναι η μεταφυσική τους προσπάθεια να εξηγήσουν αυτό που συμβαίνει γύρω, χωρίς να έχουν απτές αναφορές. Έτσι. Και οι απτές αναφορές στην κοινωνία δεν γίνονται από την ατομική προσπάθεια μελέτης και κατανόησης. Απαιτούν συλλογικότητες, συλλογική δράση. Ο άνθρωπος παράγει γνώση συλλογικά. Ναι. Ναι, έτσι, μπορούμε, μέσα ναι. από το βίο του και τη δράση του. Βεβαίως, σε περιόδους όπου η κοινωνική δράση έχει υποσταλεί ή έχει κατασταλεί, είναι λογικό να καταφεύγει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας σε μεταφυσικές εξηγήσεις. Ή μυστικιστικές ακόμη εξηγήσεις. Yeah. Ακόμη και συνωμοσιολογία. Αυτό το θέμα μας δεν είναι να την καταγγείλουμε. Το θέμα είναι να την καταλάβουμε. Να την κατανοήσουμε. Ναι. Να την καταλάβουμε και να κάνει και αυτός ο άνθρωπος ακόμα ένα βήμα με τη συλλογική δράση προς μια, πώς το λένε, μια καλύτερη αυτό κατεύθυνση. Αυτό που θα τον πείσει ή θα τον διορθώσει ή θα του δώσει τη δυνατότητα να καταλάβει καλύτερα είναι η συλλογική δράση και συμμετοχή σε αυτήν. Ναι, ναι. Όχι κάποιος εξυπνάκιας που θα του πει 5 ρετσέτες. Ναι, ναι. Και μάλιστα από καθέδρα σκουνώντας το δάχτυλο. Ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και εντάξει, και να το πω και διαφορετικά, και η παρένεση σε τέτοιου είδους εξηγήσεις που προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να δώσουν, η παρένεση σε αυτούς τους ανθρώπους, να, εκτός από τη συλλογική δράση, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με τις πηγές, να είναι λίγο πιο... Δηλαδή, εντάξει, αυτό το κάνεις πάντα. Έτσι. Γιατί η συλλογική δράση δεν είναι τρέχουμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι. Συλλογική δράση έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει πρώτα η κύρια με την κατάκτηση της συλλογικής αλληλεγγύης ανάμεταξύ μας. Αλληλεγγύη απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στον πιο αδύστηχτο ατομισμό. Εσύ πρέπει να αντιτάξεις τη συλλογική αλληλεγγύη. Και μέσα στη συλλογική αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει και η ελεύθερη ζήμωση. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει ακριβώς η αλληλεγγύη διαφορετικά. Ναι, ναι. Διαφορετικά θα πάμε στη λογική ισχύως, δηλαδή ο βούρδουλας. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ζήμωση λοιπόν, πια. Αυτό επιτρέπει στο να εξελιχθεί ο άνθρωπος και αυτό δείχνει και η ανθρώπινη ιστορία. Εντάξει, εγώ την έκανα την αναφορά γιατί νομίζω όχι ότι είχα... Όχι, δεν αφορά την εκδήλωση. Αφορά ναι, γενικότερα ναι. Η ευκολία με την με οποία... Αφορμή. Με αφορμή την εκδήλωση, εγώ το είπα, γιατί δεν ήταν μόνο η εκδήλωση, ναι. Και προσέξτε, απορρίπτουμε όχι πώς να είναι κατεστημένες δυνάμεις ή άνθρωποι που έχουν ή άνθρωποι που εκπροσωπούν ολόκληρα συστήματα με μέσα, με προπαγανδιστική ισχύ και όλα αυτά. Ναι, λογικό είναι εκεί να το απορρίπτεις, συλλήφθη. Ναι. Είναι μια φυσική αντίδραση του ή του οργανισμού. Ενστικτοδός ο φυσιολογικός άνθρωπος αντιδρά στην καταπίεση. Το ότι πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις αυτό ή πρέπει να παπαγαλίσεις αυτό που σου λέω. Από την άλλη μεριά, όταν ο απλός άνθρωπος καταφεύγει σε απαντήσεις οι οποίες, πώς να το πούμε, τον σπρώχουν στην υπερβατική σφαίρα. Ναι, εκφεύγουν λοιπόν, της λογικής. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε το γιατί το κάνει. Έτσι. Αλλιώς, είμαστε κι εμείς το ίδιο, έτσι, μια επανάληψη αυτού του πράγματος που καταδικάζουμε. Εντάξει, ναι, μια μορφή εξουσίας με τα δικά μας μέτρα και σταθμά, αλλά δεν ενδιαφέρει τελικά. Και κάτι άλλο. Δύο πράγματα εγώ συνηθίζω να λέω, ίσως να με έχεις ακούσει και με πάρα πολλές φορές. Το πρώτο είναι ότι για όσους από εμάς κατέχουμε ένα επίπεδο και προσπαθούμε με αυτό το επίπεδο να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη και από αυτό το πράγμα, να ξέρουμε πάντα ότι ό,τι καλύτερο κατέχουμε δεν είναι αρκετά καλό για τον κόσμο. Αυτό είναι θεμελιώδες για να το καταλάβουμε. Και δεύτερο, δεν κατέχουμε εμείς την απόλυτη αλήθεια. Και βέβαια όχι, βρε Δημήτρη, σπάζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι μια διαδικασία αέναη, όπως ακριβώς ήταν
αέναος ο τρόπος με τον οποίο ο αρχαίος μύθος λέει για τα πέπλα της αλήθειας, πίσω από τα οποία κρύβεται η αλήθεια. Ναι. Όσα και να βγάλεις, πάλι θα είναι κάτι το άπιαστο. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι τα πράγματα. Δηλαδή... Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Να τρέμουν εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και δεν χρειάζονται περισσότερη έρευνα. Ναι. Και πολύ περισσότερο σήμερα που... Και να τρέμουμε και εμείς όταν τους ακούμε ή τους βλέπουμε. Βεβαίως. Και πολύ περισσότερο σήμερα που η πληροφορία, ο τρόπος που μεταδίδεται, η συνεχής επίθεση σε όλα τα επίπεδα είναι τόσο έντονη και δυνατή, ας πούμε, είναι τόσο καταλυτική, που δεν γίνεται να βγεις και να πεις ότι αυτό είναι, εγώ έχω την απόλυτη αλήθεια, αυτό έτσι πρέπει να πάμε ή έτσι εξηγείται. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα, ο οποίος το ισχυρίζεται ότι το κάνει δηλαδή και είναι σωστός. Έτσι. Ναι, και προπαντός πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η καλύτερη και η πιο σημαντική πηγή γνώσης είναι μια εφεύρεση που λέγεται βιβλίο. Ναι, ακριβώς. Βιβλίο. Ακριβώς. Μεγάλη εφεύρεση. Ο Γουτεβέργιος με την εκφεύρεση αυτού του τυπώματος των βιβλίων πραγματικά για μένα ήταν η κορυφαία εφεύρεση την οποία καμία άλλη μετέπειτα καινοτομία δεν έχει κατορθώσει να την ξεπεράσει. Ναι. Πόσο εξαιρετικό βιβλίο, ήταν... Να το μάθουμε αυτό. Πόσο εξαιρετικό ήταν αυτό το σποτάκι του συγχωρεμένου του Τζιμάκου που έβγαλε με το βιβλίο. Παιδιά, έχει και σελίδες. Γράφει και τις σελίδες από κάτω. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνεις τον υπολογιστή. Πας, 45 σελίδα το βρίσκεις. Έχει και μολύβι. Είναι το ποντίκι του. Για να γλιτώσουμε από τη βλακική αγέλη του πληκτρολογίου, δηλαδή έλεος. Ας ανοίξουμε και κανένα βιβλίο. Πριν ανοίξουμε το στόμα μας ή πριν βουτήξουμε, να το πούμε έτσι, την πένα μας στο μυαλό μας, όπως λέγανε οι παλιοί, ας ανοίξουμε και ένα βιβλίο. Ας ψάξουμε και ένα δεύτερο βιβλίο. Ας δεσταυρώσουμε ένα τρίτο βιβλίο. Και ας απαιτήσουμε αυτή η τρισάθλια χώρα που κάποτε, πώς να το πούμε, ήταν πολύ περήφανη για τους γραφιάδες της. Είτε ήταν καλλιτέχνες, είτε ήταν επιστήμονες, για την επιστημονική της και την καλλιτεχνική διανόηση, κάποτε, πολύ παλιά. Ναι. Έτσι, πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, κάποτε να ανακτήσει αυτή την αξιοπρέπεια. Σήμερα δεν έχει. Δεν έχει τη δυνατότητα να περηφανευτεί για τους γραφιάδες της. Όχι βέβαια, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και είναι, έχει να κάνει με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε απέναντι στο βιβλίο. Είμαστε η μόνη χώρα που τα βιβλία τα πολτοποιούμε. Ναι, είδατε τώρα με τις τράπεζες τι έγινε. Είναι απίστευτα τα πράγματα. Εμείς και οι Ναζί. Α, ναι. Και ο Μεταξάς κάποτε. Ο Μεταξάς δεν έκαψε βιβλία. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει γραμμένο αυτό στην... Ήταν μια εποχή εκεί το 36, δεν έγινε αυτό. Τα αγόρευσε. Αλλά δεν τα έκαψε. Νομίζω ότι είχαν κάνει κάποιες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω για κάψιμο. Απλά τα μαζέψανε, τα απαγορεύσανε και τα κλείσανε σε αποθήκες. Ναι, ναι. Μπορεί. Η καταστροφή που έχει γίνει με την πολτοποίηση βιβλίων από εκδότες και από άλλους, στο όνομα του εμπορικού κέρδους, έχει κάνει τέτοια ζημιά που δύσκολα θα μπορεί να αποκατασταθεί. Τι συζητάμε τώρα. Δημήτρη μου, να κάνουμε εδώ, προσπαθώντας να τηρήσουμε όσο μπορούμε από εδώ και πέρα, νομίζω θα το καταφέρουμε, την ωραία μετάδοση αυτής της εκπομπής και για τους προφανείς λόγους των αναμεταδόσεων από τους άλλους σταθμούς, να κάνουμε εδώ το διάλειμμα και να πάμε να δούμε μετά δύο πράγματα για να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Φίλες και φίλοι, σε λίγο και πάλι μαζί. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί.
Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα, ξανά μαζί στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, τον Θέμη Συμβουλόπουλο. Η αναμετάδοση γίνεται ως γνωστόν από την AirTopen 106,7 στα FM και την airtopen.com και από το Samos Radio στους 102 FM στο Ανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί, δεν τους ανακοινώνουμε γιατί δεν έχουν σταθερές ώρες μετάδοσης, αλλά εν καιρό θα έχουμε καλύτερα στοιχεία για αυτό το πράγμα, επομένως μπορούμε να τους πούμε στον αέρα. Εγώ να ξεκινήσω λίγο εδώ και για το επόμενο μισάωρο και να πούμε ότι λέγαμε τώρα για το πώς προσπαθούμε και σπάμε το κεφάλι μας να καταλάβουμε κάθε φορά τι γίνεται. Έχουμε τώρα μία κατάσταση με το συνέδριο αυτό της υπογονιμότητας, το οποίο ήταν για την γονιμότητα και την αναπαραγωγή. Ναι, για την γονιμότητα και την αναπαραγωγή, το οποίο ήταν να διεξαχθεί αυτές τις μέρες και έγινε ένας τεράστιος σάλος, ένα τεράστιο θέμα με το βιντεάκι, το σποτάκι δηλαδή, το διαφημιστικό που είχαν βγάλει οι υπεύθυνοι για το συνέδριο αυτό. Και να έχουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει την υποστήριξή της, χωρίς βέβαια ακόμα να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά και ένα μπαράζ από τους προθήμους των πολιτικών κομμάτων και όχι μόνο, για το έσχος και την επιστροφή στο Μεσαίωνα και το απαράδεκτο αυτό πράγμα που απαγορεύει την αυτοδιάθεση στην γυναίκα και ότι η γυναίκα πρέπει να είναι απόλυτα υπεύθυνη και η μόνη υπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσει για τη ζωή της και πότε θα αποφασίσει να τεκνοποιήσει κτλ. Ναι, ας πάει στα 95 να τεκνοποιήσει. Και βλέποντας το σποτάκι, πριν γίνει αυτός ο σάλος που το είδα στο διαδίκτυο, εγώ δεν αισθάνθηκα ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το σποντάκι τουλάχιστον που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ποια ήταν η σκοπιμότητα του συνεδρίου, έτσι. Ή τι πήγανε, γιατί κατασκευάζονται εξαιρετικές συνωμοσιολογίες, ναι, από τη βλακική αγέλη. Ναι, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν συμμετέχω στις λογικές. Ό,τι έχω χειροπιαστό προσπαθώ να κρίνω με αυτά τα στοιχεία, δεν μπορώ να συζητήσω με όρους βλακικής αγέλης. Δημήτρη, να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Σίγουρα, απλά να πω ότι επειδή διάβασα κάπως τις λεπτομέρειες, το σποτάκι ήταν η ιδέα μίας από τις κοπέλες εκεί που είχε την ευθύνη για το διαφημιστικό σποτ και απλά η ίδια, όπως είπε, ζήτησε συγγνώμη βέβαια για όλο αυτό το πράγμα που συνέβη, αλλά έβαλε την προσωπική της εμπειρία. Δηλαδή από την προσωπική. Είναι σαφές. Από την προσωπική της εμπειρία το έκανε. Έτσι. Εκτός και ανήκει στη βλαγική αλγέλη της κυρίας Ακιαραροπούρου, του κυρίου Λιβάνιου, της Φίφης, της Φόφης και της Σάρας και της Μάρας. Με τη Φόφη λοιπόν, γυρίζουμε στο Μεσαίωνα. Αυτή είναι η άποψή της. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Γιατί βεβαίως. Θα τα πούμε. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Βάζει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε έχουν υποχρεώσει, μάλλον τις γυναίκες έχουν υποχρεώσει να κυνηγάνε το μεροκάματο και την καριέρα με απίστευτους ρυθμούς. Αυτό το έχει επιβάλει η αγορά εργασίας, δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Ναι. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να θεωρείς ότι αυτό είναι ελεύθερη επιλογή. Και έτσι φτάνει σε ένα σημείο που σου αφαιρούν το δικαίωμα, στις γυναίκες δηλαδή, να γίνουν μητέρες. Με τους όρους που οι ίδιες θέλουν. Και σε ηλικίες ικανές, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή μητρότητα και ενασχόληση με το παιδί. Γιατί η μητρότητα δεν είναι το γεννάω, το αμολάω. Και όχι, είναι όλος ο χρόνος μετά. Έτσι, όλος έχει να κάνει με ολόκληρη την ιστορία της οικογένειας και της προστασίας. Εγώ αυτό που είδα, ξεκινώντας με την κυρία Σακελαροπούλου και τους υπόλοιπους, είναι μια απίστευτη επίθεση στο δικαίωμα της μητρότητας. Γιατί η μητρότητα, αγαπητές μου κυρίες και κύριοι, δεν είναι επιλογή, είναι δικαίωμα στη γυναίκα. Είναι δικαίωμα. Και σαν δικαίωμα υλοποιείται με τους όρους και τους χρόνους που επιλέγει κάθε γυναίκα, έχοντας την ελευθερία της επιλογής. Όταν εξαναγκάζεται η νέα κοπέλα να κυνηγάει το μεροκάματο και την καριέρα με όρους
εθελοδουλείας που θυμίζει δουλοπαρικία, να με συγχωρείτε, αυτό είναι η μεγαλύτερη τραυματική εμπειρία που μπορεί να νιώσει ένα ζευγάρι και φυσικά πρώτα και κύρια γυναίκα στην προσπάθειά τους να τεκνοποιήσουν ή να φτιάξουν μια οικογένεια. Γι' αυτό κιόλας οι νέοι άνθρωποι που υποφέρουν πολύ περισσότερο, εγώ παντρεύτηκα σχετικά νέος. Φτάνουμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί είχα τη δυνατότητα από την αγορά εργασίας, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι έπαιρνα χρήματα ή ότι είχα καλή δουλειά ή οτιδήποτε, αλλά οι προσδοκίες που υπήρχαν στην αγορά εργασίας μου επέτρεπαν να κάνω αυτές τις επιλογές και τη γυναίκα μου έτσι, και τη σύζυγου μου κτλ. Σήμερα είναι εντελώς απαγορευτικές. Εντελώς απαγορευτικές. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η δημογραφική κατάρρευση που έχουμε με πρώτα και κυρία στις γεννήσεις. Ναι. Όλες αυτές οι κυρίες και οι κύριοι. Λοιπόν, τι μας λένε. Μας λένε λοιπόν ότι το να γίνεις μητέρα είναι μια προσωπική επιλογή. Όχι, κυρίες μου και κύριοι, είναι δικαίωμα. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σε οποιαδήποτε δουλειά και αν βρίσκεσαι, οφείλει ο εργοδότης και η πολιτεία να προστατεύει και να ενισχύει τη μητρότητα. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι να πρέπει να επανέλθουμε σε ένα προνοιακό καθεστώς που ενισχύει και προστατεύει τη μητρότητα, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβεί σε μια κοινωνία που δεν αναγνωρίζει καν ισότιμα δικαιώματα εργασίας στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες αμείβονται με μνημονιακούς μισθούς και μάλιστα με υποκατώτατους και αρτυποκατώτατους μισθούς. Αυτοί που ψήφισαν αυτού τους νόμους θύχτηκαν από το βίντεο που βάζει το απλό ζήτημα. Ότι για να κυνηγήσω το απροστοζήν, να μπορέσω να φτάσω σε ένα επίπεδο ασφάλειας, σχετικής ασφάλειας, ώστε να μπορώ να σκεφτώ για παιδιά και οικογένεια, θα φτάσω στα 40 και άντε κατουράμα στο πλάτανο δηλαδή. Ναι. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πόσο αλήθεια είναι αυτό, θα με τρελαθούμε. Πόσο αλήθεια αυτό είναι αυτό. Και κιόλας υπάρχει αυτός ο πανικός και αυτή η κατάσταση στα νέα ζευγάρια κτλ. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτούν με άλλους όρους. Και αντί να κάτσουν να απολογηθούν, όλη αυτή η βλακική αγέλη που κάθεται και πραγματικά θύχτηκε από το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν αυτοί που πάσχουν από αυτή τη σχιζοφρένεια που λέγεται νεοφιλελευθερισμός, που στην πραγματικότητα είναι κοινωνικός δαρβινισμός, που θεωρούν, ταυτίζουν το σεξουαλικό προσανατολισμό με τη μητρότητα. Λοιπόν, και θεωρούν ότι η μητρότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσωπική επιλογή, όπως είναι το να πάρω μια γάτα ή ένα σκύλο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουν κάποτε ότι αυτή η μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους που αντιπροσωπεύουν είναι παραφύση και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη κοινωνία γενικά. Ναι. Λοιπόν, κάποτε αυτή η νοσηρή εκδοχή της ανθρωπότητας, η νοσηρή εκδοχή, αυτή η κακκινογένεση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοια. Δεν είναι δυνατόν η κυρία Σακελαροπούρου να μας επιβάλλει με κριτήριο τις δικές σεξουαλικές προτιμήσεις ποιος θα είναι ο δικός μας τρόπος ζωής. Κυρία Σακελαροπούλου, Δημήτρη μου, έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Έχει ξεφύγει δηλαδή, έλεος από τα πάντα. Πλέον, ή ο κύριος Λιβάνιος ή οτιδήποτε. Ένα. Ποιοι είναι αυτοί, από ποια δέντρο κατέβηκαν. Από ποιο κλουβί δραπέτευσαν. Συγγνώμη, κυρία Σακελαροπούλου, μας είπε για την αντί να στηρίξει αυτό το πρόβλημα που είναι υπαρκτότατο και είναι πολυπαραγωγικό και έχει τόσα παρακλάδια. Ενδιαφέρεται για την ενσωμάτωση, δεν μας το είπε με αφορμή την Eurobank που ανέλαβε το δημογραφικό. Το παιδί είναι ένα απόκτημα. Έτσι, είναι σαν περιουσιακό στοιχείο. Ένα απόκτημα που είναι ανάλογου χαρακτήρα με το σκύλο και τη γάτα. Ναι, ναι. Για να μην σου πω ότι θα φτάσουμε σε σημείο όπου θα υπάρχει φοροαπαλλαγή για το σκύλο και τη γάτα, αλλά όχι για το παιδί. Ναι. Εκτός κι αν έχεις διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ταυτότητα. Ναι, ναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, δηλαδή. Γιατί δεν πρέπει να προστατευτεί η μητρότητα, γιατί δεν πρέπει να δίνονται οι άδειες μητρότητας και λοχίας, όπως λεγόταν παλιά ή οτιδήποτε, ούτε να έχει ο εργαζόμενος το δικαίωμα, πρώτα και κύρια η μητέρα, αλλά και ο πατέρας κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, αλλά πρώτα και κύριο μητέρα, να μπορεί να φύγει από τη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών, όταν είναι ανήλικα, για να μπορέσει πραγματικά
να ασχοληθεί με την ανατροφή του παιδιού. Ναι, ναι. Να μην είναι κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα. Ναι, ναι. Κοινωνικό δικαίωμα με αντανάκλαση στην εργασία. Αυτά τα πράγματα στην εποχή που μεγαλώναμε εμείς ήταν κατακτημένη γνώση, κατακτημένη απέτηση. Και τώρα ξαναναγκαζόμαστε να βάλουμε. Και αυτό δεν αφορούσε το δημόσιο τομέα. Αφορούσε όλους τους χώρους δουλειάς. Ναι, ναι. Σήμερα έχουμε το παιδί ως τεκμήριο, φορολογικό τεκμήριο. Πρέπει να αποδείξεις ότι το παιδί σου έχει κόστος για να μπει στο αφορολόγητο. Αν έχουν το Θεό τους δηλαδή αυτοί. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ο καρκινογένεση. Και από την άλλη μεριά, λοιπόν, βγήκε η κυρία, η Προεδρία της Δημοκρατίας για να μας μιλήσει για την ημέρα που είναι σήμερα, η ημέρα ενημέρωσης περί αυτισμού. Κυρά μου, οι οικογένειες που έχουν παιδιά του αυτιστικού φάσματος δεν χρειάζονται ενημέρωση. Προστασία χρειάζονται. Ναι. Προνοιακή προστασία. Υποστήριξη. Ναι. Πανάθεμάσαι που είσαι και γυναίκα σαν κουτάβι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνει και στην... Αν ανήκει στο ανθρώπινο είδος σε κάτι άλλο. Το λοιπόν, ίδιο θα κάνει και με τη γιορτή του Βαλεντίνου. Με το ίδιο θα κάνει, ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω με ποιον βολεύεται και με ποιον. Αυτό είναι δικό του προσωπικό θέμα. Είναι θεσμός και ως θεσμός οφείλει να σέβεται τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, το έμφυλο ζήτημα, δηλαδή το γυναικείο ζήτημα όπως το μάθαμε εμείς. Δηλαδή, ποιο είναι, από πού ακριβώς πηγάζει το πρόβλημα του γυναικείου ζητήματος. Το γυναικείο ζήτημα δεν είναι όπως οι κοντραφυλαρούχες του νεοφιλελευθερισμού. Δεν είναι στο δικαίωμα της γυναίκας να το εκμεταλλεύονται εξίσου και να το εκπορνεύουν όπως και τον άντρα. Δεν είναι εκεί η ισότητα. Η ισότητα είναι, όπως τέθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, στα 1810, ο Τόμας Πέιν το λέει για πρώτη φορά, στα δικαιώματα της γυναίκας. Τι λέει ο άνθρωπος, ποια είναι τα δικαιώματα της γυναίκας. Είναι το να είναι, το να επιλέγει πότε θα γίνει η μητέρα και να τη σέβονται όταν φτιάχνει οικογένεια. Από τα 1770, πανάθεμά τους. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να πάμε πίσω από εκεί. Ποιος είναι ο Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας είναι η εποχή που η μάνα χρειαζόταν να πηγαίνει στο εργοστάσιο να δουλεύει 16 ώρες το 24ωρο και μαζί και το ανήλικο τέκνο της για να μπορέσει η οικογένεια να ζήσει. Ναι. Αυτός είναι ο Μεσαίωνας. Βέβαια να πούμε, Δημήτρη, ότι όλο το ζήτημα της μητρότητας και ο τρόπος που πρέπει να σκύβει η πολιτεία πάνω σε αυτό έχει να κάνει και με τον θεσμό της οικογένειας και το πόσο προφυλάσσει την οικογένεια. Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας της οικογένειας. Έτσι. Με την πυρηνική... Αν δεν προστατεύεις τη μητέρα και το παιδί. Με την πυρηνική οικογένεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κοινωνικός ρόλος της μητρότητας. Δεν είναι ο ρόλος αναπαραγωγής. Αντί έτσι να συζητάμε. Όπως είναι τους σκύλους και τις γάτες και τα ζώα. Είναι κοινωνικός ρόλος. Ακριβώς. Είναι η βάση της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Η θεμέλιος λίθος. Δηλαδή, ο θεμέλιος λίθος. Χωρίς αυτόν κοινωνικοποίηση δεν υπάρχει. Εκτός και αν θεωρούν κοινωνικοποίηση, κυρία Σακελαροπούλου, κ. Λιβάνιος και οι υπόλοιποι, τη συμμετοχή στις βλακικές αγέλες που δημιουργεί η προπαγάνδα και η εξουσία. Βεβαίως, αυτό ναι. Και διαμέσου του πληκτρολογίου οφείλω να ομολογήσω ότι η βλακική αγέλη πλέον αποτελεί επιδημία που χειρότερη από την πανόκλα που ήταν στο Μεσαίον. Αυτό αφήστε το. Αντί να συζητάμε σήμερα και να έχει βγει η πολιτεία και να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι πώς να το πω, ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της μητέρας στην κυρίαρχη αξία, σε μια από τις κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας. Αντί να συζητάμε για κίνητρα στη μητέρα, να απέχει από την εργασία, να μπει σε καθεστώς σημείο απασχόλησης όταν το παιδί αναπτύξει μια ηλικία χωρίς στέρηση εργασιακών δικαιωμάτων. Αντί ούτε να συζητάμε. Ούτε μείωση αμοιβής. Ναι, βεβαίως. Χωρίς μείωση αμοιβής. Χωρίς μείωση αμοιβής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το νούμερο ένα θεμελιώδες δικαίωμα της εργασίας προς την εργασία είναι η δυνατότητα να αμείβομαι με βάση τις κοινωνικές μου ανάγκες και όχι με βάση το εργατικό κόστος για την επιχείρηση. Ακριβώς. Δηλαδή κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα που αναγράφτηκε στο προήμιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Συνθήκης είναι θεμελιώδες. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να αμείβεται με βάση τις ώρες δουλειάς του. Πρέπει να αμείβεται με βάση τις κοινωνικές του ανάγκες. Αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση
που απελευθέρωσε και τη γυναίκα από τη δουλεία της εργασίας. Γιατί ποιο ήταν το μεγάλο θέμα? Η διπλή καταπίεση της γυναίκας. Η γυναίκα καταπιέζεται πρώτον σαν εργαζόμενος, έτσι, με όλα τα μοντέλα καταπίεσης. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αμείβεται για την ίδια δουλειά χαμηλότερα από τους άντρες. Είναι η καταπίεση, η ίδια διαδικασία της εκπόρνευσης διαμέσου της αγοράς εργασίας που γίνεται για το μισθωτό δούλο. Είναι ακριβώς αυτή η μορφή καταπίεσης. Όμως η γυναίκα έχει και διπλή καταπίεση από ποιον? Όχι όπως λένε κάποιες ηλίθιες του φεμινισμού, από τον άντρα στο σπίτι, αλλά από την καταστολή του δικαιώματός της να είναι μητέρα και να έχει οικογένεια. Αυτή είναι η διπλή καταπίεση που έχει. Δημήτρη, θεωρείς ότι το πρόβλημα ακόμα και στις μέρες μας, γιατί κάποτε μπορούμε να το πούμε ότι υπήρχε, είναι ο πατριαρχισμός, η πατριαρχική οικογένεια, ο ρόλος του άντρα επάνω στην κοινωνία? Η ανυπαρξία της οικογένειας. Η ανυπαρξία της οικογένειας. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ή πολιτιακή προστασία της οικογένειας. Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι πλέον βρισκόμαστε σε λογικές πατριαρχισμούς. Βεβαίως όχι, δεν υπάρχει πατριαρχισμός με τη λογική που υπήρχε κάποτε. Διότι ακριβώς, πολύ απλά όλα τα ζητήματα πλέον ανάγονται στο αντίτιμο στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας επιβάλλει τους κοινωνικούς ρόλους πλέον σήμερα, ακόμη και στο ζήτημα της οικογένειας. Έτσι, λοιπόν, με αυτές λοιπόν τις λογικές, το βασικό ζήτημα είναι αν μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να είναι μαν όποτε ακριβώς επιλέξει και όχι όποτε θα την οδηγήσει η αγορά εργασίας. Ναι. Η ίδια, και τι προστασία παρέχεται ακριβώς αυτό το ρόλο κατά προέκταση στο παιδί. Ναι, ναι. Έτσι, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ξανασυζητάμε την αλφαβήτα από όπου γεννήθηκε ο σύγχρονος πολιτισμός. Εκεί έχουμε φτάσει. Να συζητάμε την αλφαβήτα. Και να μας λένε οι φίφες, οι διάφορες φίφες και οι διάφοροι φίφιδες, ότι είναι μεσαίωνα στο να μιλάμε για τη μητρότητα. Εντάξει, η κυρία Φόφη, τώρα τι να πούμε. Η κυρία Φόφη από τα 45 της έχει φύγει από έχει, το... Μου πεις, τι έτσι, σχέση ναι. έχει, με παιδιά, ναι. μητέρες και οικογένειες η Φόφη. Ναι. Έλεος. Η Φόφη των τριών συντάξεων και των πέντε αμοιβών. Δηλαδή, τι να πω, ναι, δηλαδή. Πάντως, Δημήτρη, οφείλω να πω ότι το ΕΠΑΜ σε δύο συνέδρια, όχι στη συνέχεια, δεν τα συνεχόμενα, εννοώ τα ετήσια συνέδρια, έχουμε βγάλει δύο φορές ψήφισμα για τη μητέρα και τη μητρότητα, την οικογένεια και το παιδί, έτσι, αναλογιζόμενοι μάλλον... κατανοώντας προς τα που πάει το πράγμα, έχοντας δει τους κινδύνους, και είχαμε φροντίσει ήδη από το 2016 και από το 2017 με ψήφισμα. Με ψήφισμα το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το βρει στο site του ΕΠΑΜ. Ναι. Θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι εδώ, όταν μιλάμε ξεχωριστά για το ζήτημα της μητρότητας, έχει να κάνει και με τη δυνατότητα μια μητέρα να ιδιαίτερα την προστασία, ιδιαίτερα όταν μια μητέρα είναι επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας. Ακόμα καλά. Τα στοιχεία εδώ είναι καταλυτικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικά αποκλεισμένων οικογενειών είναι μονογονεϊκές και κυρίως μητέρες. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι τους έχουν πετάξει σαν τα σκυλιά αυτές τις οικογένειες. Αυτό σημαίνει προστασία της μητρότητας. Προστασία της μητρότητας είναι ότι προστατεύουν τη μητέρα από κάθε αντικσότητα που της παρουσιάζεται. Όταν την εγκατελείπει ο άντρας της, όταν, αν θέλεις, βιώνει τη βία μέσα στην οικογένειά της, προστατεύω κατά προτεραιότητα τη μητέρα. Με ό,τι ακριβώς χρειάζεται αυτό να γίνει, ώστε να μην χρειάζεται να υποστεί ή να μπει σε διαδικασία δουλείας ή να υποστεί διαδικασία δουλείας, δηλαδή δουλείας με την καθημερινή έννοια του όρου, δηλαδή με την έννοια της υποτέλειας, να είναι σε κατάσταση υποτέλειας είτε απέναντι στη δουλειά της, είτε απέναντι στο σύζυγό της που την καταδυναστεύει ενδεχομένως, ναι, ή χάνοντας το σύζυγο να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της σαν μητέρα και γονιός και σαν εργαζόμενη. Όλα ναι, αυτά χρειάζονται ειδική πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε για αυτοδιάθεση. Ναι, ατομική, την ατομική έτσι, αυτοδιάθεση. Αυτοδιάθεση. Δεν είναι τι κάνω στο σπίτι μου ανάμεσα σε εντόνια μου.
και με ποιον κοιμάμαι. Να με συγχωρείτε, δεν γίνει αυτό αυτοδιάθεση. Όχι, το σεξουαλικό προσδιορισμό τώρα θα συζητήσουμε για αυτοδιάθεση. Είναι δυνατόν. Όχι, γιατί όλοι το έχουν και μάλιστα το αντιλαμβάνονται όχι με κοινωνικούς όρους, αλλά με φιλετικούς όρους. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς όπως αντιλαμβανόντουσαν την ομοφιλοφιλία οι Ναζί. Ναι, Δημήτρη μου, τα πάντα με τελικά. Με φιλετικούς όρους. Ναι, 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 και όχι με κοινωνικούς. Ναι, ναι, ναι. Και, και το ποιούν τους πληθυσμούς ανάλογα με τις φιλετικές τους προτιμήσεις. Συγγνώμη, μα πού δεν συναντούμε το φιλετισμό πλέον στα επίσημα αφηγήματα των καθεστώτων. Πού δεν τον συναντάμε. Δεν τον συναντάμε στο επίπεδο της πανδημίας. Δεν τον συζητάμε στα εργασιακά. Βεβαίως. Παντού. Παντού. Βεβαίως. Και αυτό είναι το τραγικό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, σοκάρεσε. Δεν μπορεί να τα... Και εδώ, δεν είναι να κάνει με το συνέδριο. Το συγκεκριμένο συνέδριο. Μπορεί να ήταν και μια μάπα και μισή των συνέδριων. Τι σημασία έχει. Καλά, εννοείται, ναι, βέβαια. Λοιπόν. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε εκεί, επειδή μάθαμε ότι θα μιλούσαν διάφοροι τύποι τέλος πάντων, οι οποίοι δεν ξέρουν εκτιμήσεις από την κοινωνία. Από έτσι και ως... που μιλούν ανάξιοι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Έχουμε πρίξει. Ναι. Έχουμε πήξει. Εκεί είναι το θέμα. Ναι, το θέμα είναι ότι θυχτήκανε από ένα βίντεο το οποίο εκφράζει. Με καλό αισθητικά τρόπο, είτε αυτό μπορεί να έχει ο καθένας την άποψή του. Όχι, ένα πραγματικό θεμελιώδες πρόβλημα για ένα πολύ μεγάλο, τουλάχιστον για όσες γυναίκες έχουν σώστας φρένας, έτσι, ακόμη. Γιατί ναι. Και εκεί, πραγματικά, σε πάρα πολλές, ας πούμε, ιδιαίτερα αυτές που διακατέχονται από τη μανιοκατάθλιψη της καριέρας, ναι. Έτσι, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και ψυχικής ισορροπίας και άλλα πολύ, πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εάν θέλουμε τις γυναίκες πραγματικά να καταλήξουν σε μανιοκαταθλιπτικές και σχιζοφρενικές καταστάσεις, ναι, βεβαίως, να θεωρήσουμε ότι είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες θα εξαναγκάζονται να τεκνοποιούν εάν μπορούν, εάν και εφόσον κερδίσουν το δικαίωμα από την αγορά εργασίας. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Άλλος ένας λόγος να ρυθμίσει η αγορά, έτσι. Άλλος ένας λόγος για να. Μας το λύνει η ελεύθερη αγορά αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και καταντάμε νευρωτικούς, παρανοϊκούς, σχιζοφρενείς. Εντάξει, άντες, η αγορά, ναι, η αγορά θα ρυθμίσει αυτό, θα ρυθμίσει και το αν οι εμβολιασμένοι θα έχουν προνόμια, θα ρυθμίσει πολλά πράγματα η αγορά. Έτσι, το αν θα έχεις δουλειά, αυτό, τα πάντα. Αυτό, λέω, αυτό είναι φοβερή κακοινογένεια της εποχής μας. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι μας διευθετεί, μας διοικεί το κρατικά οργανωμένο έγκλημα. Διότι μπορεί να έχει κρατική επιφάνεια, αλλά στην πραγματικότητα η πιο απτή και η πιο ξεκάθαρη μορφή ελευθερίας αγοράς είναι το έγκλημα. Είναι το οργανωμένο έγκλημα και το οποίο δεν αναγνωρίζει κανόνες. Αυτό είναι που δεν αναγνωρίζει κανόνες. Δεν έχει κοινωνικές ευαισθησίες, δεν είναι υποχρεωμένο να οργανώνει την κοινωνία με όρους προστασίας. Έτσι, εκτός από την προστασία που πουλάει το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Τώρα θα έχουμε μου πείτε κάτι. Σήμερα την ιδεολογία, ως κεντρική ιδεολογία της πολιτικής μας, το οργανωμένο έγκλημα. Ναι. Και σαν ιδεολογία, όχι μόνο σαν πρακτική. Βέβαια, η αγορά δεν ρυθμίζει τη Fraport, έτσι, συγγνώμη, γιατί εδώ διαβάζω τώρα ότι θα δώσει 308 εκατομμύρια στη Fraport η κυβέρνηση. Για αποζημιώσεις που τέλος πάντων προκλήθηκαν, οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από την περίοδο της πανδημίας το 2020. Εντάξει, 308 εκατομμύρια. Εκεί δεν ρυθμίζει η αγορά. Εκεί μια χαρά το κράτος με ρημνά. Έτσι, για να βλέπουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Είναι ο Fraport, είναι στο σκληρό πυρήνα του οργανωμένου εγκλήματος. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι, αν δεν δώσουν στη Fraport, πώς θα πάρουν για την τσέπη τους. Γεια σου. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τώρα θα βάλουμε στην ίδια κιόμια με τις γυναίκες που αγωνιούν αν μπορούν να γίνουν μητέρες και σε ποια πλαίσια, σε ποιες συνθήκες. Ναι. Κανένας δεν ασχολείται με το πού οδηγείται το παιδί. Πραγματικά τα παιδιά που γεννιόνται σε συνθήκες ενός αδίστακτου ανταγωνισμού για την καριέρα. Τι να λέμε τώρα, αφήστε. Αφήστε. Τα βλέπουμε στα σχολεία μας, τα βλέπουμε στα παιδιά μας, τα ίδια.
Και ξέρετε τι, αυτό το πράγμα δεν είναι, έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, από τα παλιότερα χρόνια. Αυτή η καριερίστα γυναίκα έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90 και μετά ξεκίνησε σιγά σιγά να κερδίζει. Αυτό το γιάπικο, το ηλίθιο γιάπικο, ας πούμε. Δυστυχώς, αυτή είναι η λογική που υπήρξε και σε πάρα πολλές σοσιαλιστικές χώρες, αν θέλεις και σοσιαλιστικές ιδεολογίες. Δηλαδή έβλεπαν με αστικό τρόπο την απελευθέρωση γυναίκας. Δηλαδή ως γυναίκα, ας πούμε, που θα παίρνει το τρακτέρ και το σηκώνει, ας πούμε, και κάνει οργώνει τα χτήματα της Σιβηρίας με μιας, ας πούμε, ναι, και γίνεται ήρωας της εργασίας. Δεν τιμήθηκε ποτέ καμία γυναίκα για τη μεγάλη προσφορά στα παιδιά και στην οικογένεια. Ναι, ναι. Έχουμε φτάσει στο ανάποδο, τελείως το ανάποδο. Παίξανε ρόλο βέβαια και τα φεμινιστικά κινήματα τα οποία αποπροσάνε. Ο φεμινισμός γεννήθηκε σε μια εποχή διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων για τις γυναίκες. Σωστό, το οποίο είναι. Δεν είναι αμεληταίο αυτό. Σωστό. Δεν είναι αμεληταίο. Η εργατική τάξη ανέδειξε το γυναικείο ζήτημα. Όχι ως πολιτικό ζήτημα, αλλά πρώτα και κύρια ως κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Δηλαδή ως ισορροπία της εργατικής οικογένειας. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει, να φυγεί έξω από την εργατική οικογένεια ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη της. Ο άντρας να ανταγωνίζεται, ο σύζυγος τη σύζυγο και τα παιδιά του. Αυτό έπρεπε να εκλείψει. Και γι' αυτό είναι το πρώτο μεγάλο αίτημα που τέθηκε από τα εργατικά σωματεία όταν πρωτοεμφανίστηκαν στα 1810-1820. Να υπάρχει το breadwinner wage, όπως το λέγανε οι Εγγλέζοι της εποχής εκείνης, δηλαδή ο μισθός του κουβαλητή, ο οποίος έχει δυνατότητα το παιδί να μην δουλέψει, και ταυτόχρονα η μάνα να μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί και να δουλεύει λιγότερες ώρες ή και καθόλου. Ναι, ναι. Κατά επιλογή δική της. Αυτό το πράγμα ήταν από τα πρώτα ζητήματα που τέθηκαν. Από τα πρώτα ζητήματα. Και φτάνουμε σήμερα σε μια ολική επαναφορά της λογικής της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης που όλους τους αντιμετωπίζει ως αντικείμενα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης αδίσταχτης και αυθαίρετης. Κανένας από αυτούς δεν μας είπε πώς προστατεύεται το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέξει όποτε το επιλέξει και αν το επιλέξει. Το δικαίωμα δεν είναι σόν και καλά κάτι που το επιβάλλεις στον άλλον. Για παράδειγμα, θα πω ένα χαρακτηριστικό. Το δικαίωμα στο διαζύγιο δεν σημαίνει ότι πρέπει όλα τα ζευγάρια να οδηγηθούν στο διαζύγιο. Σωστό. Έλεος. Έτσι και το δικαίωμα στη μητρότητα είναι η ελευθερία της επιλογής το πότε θα γίνεις μητέρα και υπό ποιος όρος. Από σένα και όχι από την αγορά εργασίας ή από οποιονδήποτε άλλον. Ναι. Γι' αυτό κιόλας αντιμετωπίστηκαν οι πολιτικές γονιμότητας που επέβαλαν σε οικογένειες να έχουν ένα παιδί ή δύο παιδιά στην Κίνα και αλλού. Κίνα. Ή της ευθανασίας. Το γυρίσανε στην Κίνα τώρα, έντρομη. Ναι, βεβαίως. Έντρομη, γιατί ήταν τα τεράστια αποτελέσματα αυτής της μαλθουσιανικής αντίληψης, ναι, που λέει ότι εγώ το κράτος θα επιβάλλω με ποιους όρους και τι. Από πού και ως πού. Ναι, εντάξει, είπαμε. Κίνα είναι αυτή. Ναι, όχι, δεν είναι. Αυτά εφαρμόστηκαν και στη Βρετανία από το 1820 και μετά. Ήταν πολιτικές ευγονικής στην προσπάθεια να περιορίσουν τις επικίνδυνες τάξεις. Στηρώνανε γυναίκες, κυρίως γυναίκες, στηρώνανε, οι οποίες εκτιμούσε η τότε επιστήμη και η τότε δικαστική εξουσία, σαν την κυρία Σακελαροπούλου, ότι δεν είχαν τα προσόντα να γίνουν μάνες. Και ήταν συνήθως οι γυναίκες οι οποίες είχαν καταδικαστεί από την ίδια την κοινωνία και τις πολιτικές της σε μια κοινωνική οπισθοδρόμηση πρωτοφανή, η οποία βεβαίως όμως ερμηνευόταν από την ακαδημαϊκή επιστήμη της εποχής ως σύμφυτο γνώρισμα της ίδιας της γυναίκας. Ναι. Ξαναγυρίζουμε εκεί. Φοβερό. Καθίστε ρε παιδιά. Φοβερό. Και αυτό το πράγμα θεωρείται πρόοδος. Ναι, ναι. Ενώ το αντίθετο μεσαίωνας. Είναι η αντιστροφή των εννοιών και των όρων και των πραγματικά. Είναι αυτό που ζούμε, ας πούμε, δηλαδή. Έχουμε χάσει την έννοια το νόημα των λεπτολέξεων. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Επανανοηματοδότηση χρειαζόμαστε.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, συμπληρώνουμε κοντά-κοντά την ώρα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε σήμερα με κυρίαρχο, το οποίο δεν προλαβαίνουμε, αλλά και καλύτερα να το πιάσουμε αύριο, γιατί έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και αυτή την ώρα γίνεται. Κάποιοι που συζητάνε για μας, χωρίς εμάς. Χωρίς εμάς, έτσι. Χωρίς για το καλό εμάς. Μας, που έλεγε και ο... Ναι, ναι, είναι όλο το αφάνκατε εκεί του ΝΑΤΟ από τον κύριο Μπάιντεν, ο οποίος θα έχει διαδοχικές συναντήσεις και με τον... Ναι, και θα κάνει και συνάντηση και με τον Πούτιν αμέσως μετά τη σύνοδο. Ναι, ναι, με τον Πούτιν, με τον Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, από όσο διάβασα και τις μέρες που δεν είχαμε εκπομπή, έγινε και μια συνάντηση off the record κατά κάποιο τρόπο από την Ιταλία, τη Βρετανία και την Τουρκία, όπου συμφωνήθηκαν η κοινή τους γεωστρατηγική αντίληψη για την περιοχή της Μεσογείου και της Ανατολικής Μεσογείου ιδιαίτερα. Μια χαρά πάνε τα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Εμείς όμως συζητάμε τα 25 προγράμματα της οικονομικής συνεργασίας της οικογένειας Μητσοτάκη με την οικογένεια Ερντογάν. Αυτό συζητάμε εμείς. Ακριβώς. Έτσι, στο παρασκήνιο φυσικά, διότι πώς να το κάνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο με ύψιλον δεν έχει κανένα νόημα να συζητάει τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν να συζητάμε τις business της οικογένειας Μητσοτάκης με την οικογένεια Ερντογάν. Ναι. Τώρα θα πάει και η κυρία Μπακογιάννη στην Ατάλη. Μα γι' αυτό και πηγαίνει ως αρχηγός της οικογένειας. Πώς πηγαίνει, όπως έκανε ο Λούκι Λουτσιάνο, έκανε τις δουλειές για την μαφία της Νέας Υόρκης. Έτσι είναι και η κυρία Μπακογιάννη. Είναι ο Λούκι Λουτσιάνο της Ελλάδας. Έτσι. Θηλυκός. Ο Λάκι Λουτσιάνο. Τι έχει σημασία σε αυτές τις κοιτάξεις. Δεν παίζει. Στις οικογένειες το έμφυλο ζήτημα δεν υφίσταται. Ναι, βέβαιως. Έχουν κατακτήσει την ισότητα. Την ισότητα σε ένα άλλο επίπεδο. Βέβαια, δεν έχει να κάνει με το ανθρώπινο είδος. Η γονιμότητα της οικογένειας Μητσοτάκη, βέβαια, μας έχει αφήσει έκπλητους. Δεν έχει σταματήσει, δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Σταματήστε και λίγο, ρε παιδιά. Πώς θα βγάλετε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, μπορούν. Εφόσον μπορούν, τι να κάνουν. Όχι, να είναι καλά και να βγάζουν, αλλά να μην μας ταλαιπωρούν εμάς. Αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή. Συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί όλοι. Το θέμα είναι αν και εμείς, σαν λαός, δεν φτάσουμε στο σημείο να τελειώσουμε με την οικογενειοκρατία στην πολιτική. Δηλαδή έχουμε φτάσει να είμαστε χειρότεροι από μοναρχία. Ναι. Με εναλλασσόμενες οικογενειοκρατίες. Δηλαδή την εποχή της Γαλλίας, της μεγάλης κατάπτωσης Γαλλίας, της Γαλλίας Παλινόρθωσης, που σκοτωνόντουσαν οι Ορλεανιστές με τους Βουρβόνους, ας πούμε, είμαστε χειρότεροι εμείς. 1820 και 1830. Από το 15 έως το 32. Ως το 48 ουσιαστικά. Ως το 48. Ως το 48. Ήταν λοιπόν, η βασική παλινδρόμη. Και εμείς πρέπει να δούμε και το 1848 της Ελλάδας. Δεν ήρθε ποτέ εδώ. Κακά τα ψέματα. Ναι. Θα μπορούσες να πεις ότι επιχειρήθηκε ή προσωμίασε το 1909 ίσως, αλλά δεν ήταν με άλλους. Θα είναι του Βουρνά νοησίες. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε φαινόμενα πρωτοφανή και εξαιρετικά ιδιότυπα για την Ελλάδα και την ιστορία της με κλισέ που αγοράζουμε από τη Δύση. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δυστυχώς έπληξε και σοβαρούς ιστορικούς όπως ήταν ο Γούρνας. Λοιπόν, όπως υπήρχε κατά πολλούς, κατά τα άλλα πολύ καλούς ιστορικούς, οι οποίοι πέσαν στην παγίδα να θεωρούν ότι η αστική τάξη που υπήρχε στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση, όντως. Γίνεται πολλά χρόνια. Ευτυχώς την εποχή του, μετά την από τον πόλεμο και μετά, ευτυχώς αναδείχθηκε μια ιστορική σχολή η οποία πραγματικά έθεσε τα πράγματα στην βάση της, στη βάση του σχετικά για την Ελληνική Επανάσταση κτλ. Αλλά δυστυχώς σήμερα δεν έχει συνέχεια, στερείται συνέχεια, τουλάχιστον σε επίπεδο ακαδημαϊσμού. Με την κυρία Αγγελοπούλου μπροστά, τι περιμένετε τώρα, αλλά και πριν από την Αγγελοπούλου. Ναι, όχι. Θέλω να πω, δηλαδή, την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιους ανθρώπους, ας πούμε, σοβαρούς ιστορικούς που ασχολούνται με τα ζητήματα, είναι η εποχή του Ασδραχά, είναι η εποχή του Σβορώνου. Εκεί σταματάει η πρωτότυπη σκέψη στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία. Ναι. Εκεί. Μετά αρχίζει το χάος της απολογητικής. Ναι. Αυτό που έλεγε ο Καρλ Μάρξ, ας πούμε, στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου,
πώς να το πούμε, σημαίνει η καμπάνα, η νεκρόσιμη καμπάνα για την επιστήμη και ξεκινούν οι πληρωμένοι διαπληκτισμοί των καλαμαράδων. Έτσι. Ή μάλλον οι διαπληκτισμοί των πληρωμένων καλαμαράδων. Αυτό το πράγμα συνέβη και στην Ελλάδα, στην ιστοριογραφία της Ελλάδας, μετά την έλευση μετέπειτα ιστορικούς, μετά από αυτή τη γενιά της αντίστασης, να το πούμε έτσι, ναι, που και λόγω της αντίστασης κατάλαβαν την ουσία της ελληνικής επανάστασης και προσπάθησαν να τη διερευνήσουν σε παιδεία και την έφεραν σε παιδεία που ήταν μέχρι τότε άγνωστα. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και την αυριανή μέρα για να δούμε από καλύτερη οπτική το τι θα διαμειφθεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και το πώς θα τοποθετηθούν εκεί οι ηγέτες του κόσμου. Ναι. Τι μας ετοιμάζουν οι ηγέτες του κόσμου. Επομένως, να έχουμε καλύτερη εικόνα και να μπούμε καλύτερα στην ανάλυση και στην κουβέντα για αυτά τα ζητήματα. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την κουβέντα εδώ. Και ανανεώνουμε όπως συνήθως το ραντεβού για την αυριανή ημέρα. Να είστε όλοι καλά. Άντε. Γεια σας. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος ο λαός, δεν θα παραδοθεί.